Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, 19 η Θεία Γραφή. Ένας είναι ο Θεός που κηρύτεται και από την Παλιά και από την Καινή Διαθήκη. Αυτός που υμνείται και δοξάζεται εν τριάδη. Επειδή, είπε ο Κύριος, δεν ήρθα να καταλύσω αλλά να συμπληρώσω τον νόμο. Γιατί αυτός μας ετοίμασε τη σωτηρία μας, για την οποία έγινε όλη η Γραφή και κάθε μυστήριο. Και πάλι να ερευνάτε τις Γραφές, γιατί αυτές μαρτυρούν για μένα. Και ο Απόστολος είπε, αντίθετα με τους προπάτορές σας, στους οποίους έστειλε ο Θεός με πολλούς τρόπους και μέρη προφήτες και τους μίλησαν και σας έστειλε σε εσάς όμως τον ίδιο του τον Υιό και μάλιστα τώρα που είναι και κοντά η συντέλεια του κόσμου και θα ελευθερωθείτε από τις θλίψεις και τις κακοπάθειες και θα σωθούμε επιτέλους και θα λάβουμε περισσότερα χαρίσματα. Με το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μίλησαν και ο νόμος και οι προφήτες και οι ευαγγελιστές και οι απόστολοι και οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι. Κάθε θεόπνευστη γραφή είναι και ωφέλιμη, ώστε να ερευνάμε τις γραφές είναι κάτι το ωραιότατο και ψυχοφελέστατο, γιατί όπως ακριβώς είναι το δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά σε νερά, έτσι αναπτύσσεται και η ψυχή όταν ποτίζεται από τη Θεία Γραφή και δίνει όριμο καρπό, πίστη ορθόδοξη και αϊθαλή τα φύλλα, δοξάζοντας και ομορφαίνοντας με τις θεάρεστες πράξεις, γιατί και στην ενάρετη πράξη και στην καθαρή θεωρία ρυθμιζόμαστε από τις Άγιες Γραφές, αφού μέσα τους βρίσκουμε κάθε αρετής παρηγοριά και αποτροπή συμφοράς. Αν είμαστε φιλομαθείς θα γίνουμε και πολυμαθείς, γιατί με επιμέλεια και κόπο και με τη Θεία του Χάρη κατορθώνονται τα πάντα. Γιατί όποιος ζητεί θα λάβει και όποιος ζητά βρίσκει και όποιος χτυπά την πόρτα θα το ανοίξει. Ας χτυπήσουμε λοιπόν και εμείς την πόρτα του καλύτερου παραδείσου των γραφών, που είναι μοσχομυρισμένος, γλυκύτατος, ωραιότατος και μας γεμίζει τα αυτιά μας με κελαϊδήματα από τα νεωρά θεοφόρα πτηνά και μας αγγίζει την καρδιά και άλλοτε την παρηγορία αν είναι λυπημένη και άλλοτε την ηρεμία αν είναι θυμωμένη και μας γεμίζει με χαρά αιώνια. Ας μη σταματήσουμε να χτυπάμε, όχι ως πάρεργο αλλά πρόθυμα πιο πολύ και επίμονα σε εκείνο που μας ανεβάζει τη διάνοια στους χρυσούς φωτοφόρους όμως της Θείας Περιστεράς και Υπέρλαμπρους, καθώς και στις καθαρές της πτέρυγες προς το μονογενή Υιό και σε εκείνον που είναι κληρονόμος των περιοργού του νοητού Αμπελώνα και εκείνον που μέσω αυτού μας προσελκύει στον Πατέρα των Φώτων, γιατί έτσι θα μας ανοίξει. Αν διαβάσουμε μία-δύο φορές και δεν καταλάβουμε αυτά που διαβάσαμε, να μην τα παρατήσουμε αλλά να επιμείνουμε και να λεπτύνουμε τη σκέψη και να ρωτήσουμε, γιατί λέει ρώτησε τον Πατέρα σου και θα σου πει. Τους πρεσβυτέρους και θα σου πούνε, γιατί δεν είναι σε όλους η γνώση. Ας αντλήσουμε λοιπόν από τα ολοκάθαρα αιώνια νερά των πηγών του Παραδείσου που θα μας πάνε στην αιώνια ζωή. Ας μελετήσουμε άπλιστα και ας το ευχαριστηθούμε, γιατί η χάρη του είναι ανεξάντλητη. Αλλά και από τους άλλους που βρίσκονται έξω από την πίστη μας, αν μπορέσουμε κάτι καλό να κερδίσουμε, δεν μας το απαγορεύουν. Ας γίνουμε τραπεζίτες πετυχημένοι, συγκεντρώνοντας γνήσιο και καθαρό χρυσάφι και παρατώντας το κύβδηλο. Ας πάρουμε τα ομορφότερα λόγια ενώ τους γελίους θεούς και ψεύτικες, ξένες μυθολογίες να ρίξουμε στα σκυλιά. Ας πράξουμε κατά αυτόν τον τρόπο και τότε πολύ δύναμη θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε από αυτά εναντίον τους. Δαμασκηνού.